Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης στην προπόνηση του Χαραβιακού. Μαζί μας έχουμε ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Χαραβιακού, τον Σπύρο Τρυφιάτη, ο οποίος αγωνιζόταν στο Πανιωνιακό και ήρθε τώρα να ενισχύσει το Χαραβιακό στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, νέο, ήρθε στο Χαραβιακό, έτσι, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πες μου για την επιλογή σου αυτή να έρθει στο Χαραβιακό. Σαφώς την επιλογή μου βοήθησε η πορεία της ομάδας. Καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση, νομίζω. Ο προπονητής ήταν ένας άλλος παράγοντας, εννοείται. Αλλά και γενικά το κλίμα που κρατεί εδώ πέρα, καθώς φαίνεται σε όλα το ποδοσφαιρικό γήπεδο τη σημερινή εδώ πέρα. Λοιπόν, χθες γίνανε τα τεστ και σήμερα έγινε προπόνηση και σήμερα είναι η δεύτερη προπόνηση. Τι να περιμένουμε από τον Σπύρο Τρυφιάτη, έτσι, με το φορώντας τη φανέλα του Χαραβιακού? Σαφώς υπάρχει κάποιος καιρός προσαρμογής μετά από τόσο καιρό που έχουμε κάτσει. Εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να στα μέγιστα στην ομάδα και από εκεί και πέρα πώς προκύψει. Σπύρο, πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για έναν ποδοσφαιριστή που δεν μπορούσες να κάνεις την προπόνηση, να πας στο γήπεδο, έτσι? Δύσκολο. Δεν από ψέματα, δύσκολο. Προσπάθησα με τον καθένα, πιστεύω, με προπονήσεις ατομικές. Αλλά άμα δεν έχεις την ομάδα, τα προπονητήρια, την πίεση από εδώ εκεί, δεν είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλοι έχουν μείνει σε καλή κατάσταση. Πες μου και πού αλλού έχεις αγωνιστεί εκτός στον Παλινιακό, έτσι, σε ποιες άλλες ομάδες έχεις παίξει? Εκτός στον Παλινιακό, στο Λαργό ήμουνα πριν το Παλινιακό, κάπα 17 Πανιωνίου και μετά από περάσει και από Ισπανία, Παλμέρια, κάπα 18 και έχουμε. Έπαιξε ρόλο ο coach Μαργαρίτης Χατζαλέξης για να έρθεις στο Χαραβιακό? Σαφώς. Και τι υπόσχεται ο Σπύρος Τρυφιάτης στους φιλάθλους του Χαραβιακού? Όπως αναφέρθηκα και πριν, εγώ από την πλευρά μου θα δώσω στην πράξη. Θα προσπαθήσω να τα αποδώσω την εξή. Ωραία, σε ευχαριστώ.